Γεια σας, ονομάζομαι Jim BRK. Τα τελευταία χρόνια εργάζομαι στην εταιρεία Apple και ξέρετε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό καινοτομούμε στον τομέα της τεχνολογίας. Έχουμε βγάλει πάρα πολλά διάσημα προϊόντα τα οποία πολύ σίγουρα χρησιμοποιείτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως το iPhone, το MacBook και τα iPads. Τα οποία μεταξύ μας τώρα, άμα έχετε MacBook και iPhone, το iPad δεν το πολύ χρειάζεστε, γιατί έχει ενώσει απλά το iPhone με το MacBook, αλλά τέλος πάντων, εσείς αγοράστε το απλά για να βγάλουμε εμείς παραπάνω λεφτά. Σήμερα έχω έρθει εδώ πέρα για να σας δείξω κάποια από τα νέα μας προϊόντα, τα οποία είμαι σίγουρος πως σας αρέσουν πάρα πολύ. Σας παρουσιάζω για πρώτη φορά τηλεοπτικά το iPhone 16. Αυτό είναι το 15. Όχι, αυτό είναι το 16. Α, τόσο ίδιο θα το κάνουμε φέτος. Ρε φίλε, εσείς απλά εδώ πέρα να τα παρουσιάζεις. Κάνε εκεί πέρα τώρα τη δουλειά σου και άσε μας πως θα το κάνουμε. Ό,τι θέλετε, εντάξει. Τέλος πάντων. Ξέρω τι θα πείτε. Το προϊόν αυτό φαίνεται πάρα πολύ ίδιο με το iPhone 15. Καμία σχέση, παιδιά. Φέτος έχουμε βάλει νέες κάμερες. Θα μου πείτε τώρα, υπάρχει περίπτωση να ανοίξετε το κινητό για να δείτε αν είναι νέες ή προηγούμενες? Όχι. Και ακριβώς αυτό στοχεύουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνετε. Άρα και εμείς θα βάλουμε ακριβώς τις ίδιες κάμερες. Ρε φίλε, σου είπαμε μην να πεις τίποτα τέτοιο. Πες τώρα ότι είναι στο σενάριο. Καλά, καλά. Φέτος έχουμε βάλει νέους sensors μέσα, οι οποίοι κάνουν επί 200 zoom για να τραβάτε το φεγγάρι. Καλά ρε παιδιά, όντως τώρα σοβαρά. Τι πάλι ρε. Τόσο καιρό κράζουμε τη Samsung ότι και καλά είναι άχρηστο αυτό το πράγμα και το φέραμε κι εμείς. Ρε φίλε, τι να κάνουμε, δεν είχαμε και πάρα πολλές ιδέες. Ό,τι μας ήρθε τώρα κάναμε. Ευτυχώς πληρώνομαι γι' αυτό. Τι άλλο καινούργιο έχουμε φέρει στα iPhone μας? Τι άλλο νέο? Μιλάμε για την ίδια υπέροχη οθόνη, όπως ξέρετε, εδώ και πόσα χρόνια, η οποία είναι τόσο καλή, την οποία δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα. Η Hia είναι top στην κατηγορία τους, δεν υπάρχει καλύτερο τηλέφωνο, οπότε επίσης δεν χρειάζεται να αλλάξουμε. Παιδιά, γενικά, τα έχετε όλα, ok. Απλά αγοράστε το, δεν χρειάζεται να πω λόγους για τους οποίους πρέπει να το αγοράσετε. Μη μείνετε απλά πίσω. Δηλαδή θα θέλατε ο άλλος να έχει το iPhone 16 και εσείς να μείνετε με το 15? Σοβαρευτείτε λίγο. Γι' αυτό πάρετε το iPhone 16. Για να μην είστε broke. Να είστε μέσα στα πράγματα. Και τώρα για τις τιμές. Είναι το πιο σημαντικό, γιατί από εκεί βγάζουμε λεφτά. Το iPhone ξεκινάει στην απόλυτη τιμή των 2.000 Όντως 2.000 ευρώ κάνει. Ναι, 2.000 ευρώ με 64 GB. Α, και με τα 64. Τι? 64 GB μόνο. Γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα? Πώς θα το αγοράσουν αυτό το πράγμα? Σιγά ρε το πράγμα, αυτοί τα αγοράζουν όλα ρε, είναι τέρμα χαζί. Εντάξει, αυτό δεν έχεις άδικο όντως. Ναι. Αλλά, εντάξει, νομίζω είναι λίγο ακριβό. Σιγά μου ρε, θα το αγοράσουμε μεταχειρισμένο. Εντάξει, ισχύει, και εγώ το δικό μου μεταχειρισμένο το έχω πάρει. Τέλος πάντων, 2.000 ευρώ για τα 64 GB. Και φέτος ακούστε τι καινοτομία έχουμε κάνει και για ποιο λόγο αξίζει να χαλάσετε 2.000 ευρώ. Φέρνουμε πίσω το audio jack, το 3D Touch και το Home Button. Τα οποία, ναι, ξέρουμε, είναι τεχνολογίες που ξέρετε από τα προηγούμενα iPhone και απλά τα φέρνουμε πίσω. Αλλά δεν έχει σημασία. Όλα αυτά σε ένα. Οπότε θα έχετε πλέον και το Notch και το Home Button. Πώς σας φαίνεται αυτό? Επίσης, για ποιο λόγο φέρνουμε πίσω το audio jack? Ξέρουμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια θέλουμε να πουλήσουμε τα AirPods. Αλλά θα βγάλουμε το δικό μας Apple μικρόφωνο, το οποίο δεν θα είναι το καλύτερο μικρόφωνο της αγοράς, αλλά θα το κάνουμε έτσι ώστε να είναι το μόνο το οποίο να δουλεύει με iPhone. Δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα άλλο. Και όλα αυτά για να μπορείτε να είσαστε μέσα στο ecosystem. Για εσάς το κάνουμε. Δεύτερο προϊόν το οποίο θα ήθελα να παρουσιάσω σήμερα είναι το νέο μας iPad. Πραγματικά μιλάμε για τρομερή καινοτομία. Δείτε το. Περάσαμε μέσα από πάρα πολλά μεταβατικά στάδια για να έρθουμε με αυτό το design. Αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω πώς το σκεφτήκαμε αυτό το πράγμα. Μιλάμε για μια τεράστια οθόνη, στην οποία κάνετε παρόμοια πράγματα με ένα iPhone και ένα MacBook, όπως προείπα. Αλλά δεν έχει σημασία, μείνετε μέσα στο ecosystem. Τι θέλετε, να έχετε ένα Android tablet? Σοβαρευτείτε λίγο. Φυσικά και θέλετε το δικό μας iPad. Επίσης έχει το μήλο από πίσω, ok. Νομίζω αυτό είναι πολύ καλός λόγος για να σας πείσω, έχει το μήλο. Τα Android δεν έχουν τίποτα από πίσω. Απλά αγοράστε το. Θα μπορεί να παίζει παιχνίδια, ναι, κι όμως παιχνίδια. Προσπάθησε να παίξεις Death Stranding σε ένα Android tablet. Δεν μπορείς να το κάνεις. Σε εμάς όμως μπορείς. Γι' αυτό αγόρασε το iPad. Επίσης φέρνουμε νέο αναβαθμισμένο iPencil 3, κυρίες και κύριοι. Το οποίο είναι από τα καλύτερα μας μοντέλα μέχρι τώρα. Θα μου πείτε, είναι απλά ένα μολύβι. Τι καινούριο μπορεί να μπει στο Apple Pencil 3? Ακριβώς. Τίποτα απολύτως. Δεν έχει όμως σημασία.
Είναι το τρίτο κατά σειρά, πρέπει να το πάρετε. Στην εξαιρετική τιμή και τα δύο μαζί σε ένα bundle 4.000 ευρώ αυτή τη στιγμή ξέρω... Λάθος, 4.500 κάνει. Αδε... 4.500... Μα 4.000 κάνουν ξεχωριστά άμα τα πα... Ναι, ναι, έχει γίνει ένα λαθάκι. 4.500 και 5.000 και τα δύο ξεχωριστά. Εντάξει, άμα την ανεβάσουμε, okay. 4.500 ευρώ, την οποία γλιτώνεται 500 ευρώ, έτσι. Στην πραγματικότητα δεν τα γλιτώνεται όντως, γιατί εμείς φτιάχνουμε τις τιμές. Αλλά ακούστε πόσο θα έκανε άμα αγοράζετε το πενάκι και το iPad ξεχωριστά. Το πενάκι κάνει 2.000 ευρώ. Το iPad κάνει 3.000 ευρώ. Αυτά τα δύο μαζί μας κάνουν 5.000. Γλιτώνετε 500 ευρώ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για στυλ. Μας κλέβετε. Αλήθεια σας λέω, πρέπει να το αγοράσετε για να μείνετε μέσα στο ecosystem και δεν θα το μετανιώσετε. Έχει πάρα πολλά τρελά πράγματα. Τώρα πάμε στο νέο μας MacBook. Μιλάμε για τρομερή καινοτομή. Αυτό είναι το νέο MacBook. Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο να πούμε. Είναι λίγο καλύτερο από το περσινό. Δεν έχει πολύ σημασία. Αγοράστε το. Είναι το νέο MacBook. Ξέρετε τώρα, είναι τέλειο. Δεν παίζει κανένα game, η αλήθεια να λέγεται, δεν είναι τόσο δυνατό. Αλλά για να κάνεις δουλειές είναι το καλύτερο μακράν. Δηλαδή, άμα θέλεις να κάνεις βίντεο, που βίντεο παίζει να κάνετε 2 στους 10 από εσάς που βλέπετε αυτή τη διαφήμιση, δεν έχει σημασία. Άμα είσαι businessman, αγόρασέ το. Οι υπόλοιποι, αγόρασέ το για να βλέπετε βίντεο στο YouTube. Αλλά αγοράστε και το iPhone και το iPad, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Επίσης, έχουμε βγάλει τα νέα μας AirPods Pro 4. Τα τρία δεν έχουν βγει ακόμα. Πόρε φίλε, όλη την ώρα διακόπτεις. Θα τα βγάλουμε και τα δύο μαζί. Και τα τρία και τα τέσσερα. Θα τα βγάλουμε. Τι εννοώ. Θα τα βγάλουμε μαζί. Πώς βγάζει καν νόημα αυτό. Ρε φίλε, ουσιαστικά θα βλέπουν τα τρία. Θα βλέπουν ότι είναι χειρότερα τα τέσσερα και θα παίρνουν τα τέσσερα. Εντάξει, εγώ απλά τα παρουσιάζω και εσείς το marketing. Ακριβώς. Ξέρετε παραπάνω. Τα AirPods 4, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ καλύτερα από τα 3. Ξέρουμε, δεν έχετε δοκιμάσει καν τα 3. Πιστέψτε μας, είναι πολύ καλύτερα. Έρχονται με νέο αναβαθμισμένο ήχο, που πλέον δεν θα είναι μέτριος, αλλά θα είναι καλός. Καλός, ναι, καλά ακούσατε. Θα έχουν τρομερό μπάσο. Όχι. Θα έχουν τρομερή ποιότητα στον ήχο. Όχι. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Ξέρουμε ότι θέλετε το noise cancelling έτσι ώστε να μην ακούτε τίποτα γύρω σας. Φέτος όμως φέρνουμε νέα τεχνολογία. Το noise not cancelling. Και ορατικά ακούς τα πάντα απ' έξω. Γιατί να θες να το κάνεις αυτό, δεν ξέρω, αλλά βρείτε τα μόνοι σας, ρε παιδιά. Εντάξει, εμείς εδώ πέρα απλά τα φτιάχνουμε. Θα σας βρούμε και για ποιο λόγο. Θα πάει να σε πατήσει ένα φορτηγό και θα ακούς το φορτηγό. Πήγαινε σε αυτόν με τα τρία να του πεις. Θα τον πάταγε το φορτηγό. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση είναι ναι. Θα τον πάταγε γιατί έχουμε τόσο καλό ήχο στα τρία. Όμως τώρα στα τέσσερα μπορείτε να ακούτε αυτό το φορτηγό. Θα έπρεπε να μας ευχαριστείτε. Τελευταίο προϊόν για σήμερα. Ο νέος μας Super Fast Charger. Τον 25 Watt. Ναι παιδιά, αλήθεια σας λέω, θα καούν τα κινητά σας 25 ολόκληρα Watt για να φορτίζετε το κινητό σας μέσα σε 6 ώρες. Τα προηγούμενα κάνανε να φορτίσουν 10. Εδώ πέρα μιλάμε για τρελή διαφορά των 4 ωρών. Μέσα σε 6 ώρες θα μπορείτε να παίζετε. Άμα αυτό δεν είναι καινοτομία, δεν ξέρω τι είναι. Πώς τα πά? Πολύ καλά, πολύ καλά, θα τους τα πάρουμε όλα. Το ξέρω φίλε, θα τους τα πουλήσουμε λες. Ε, λογικά ρε φίλε. Πω φίλε, είναι τέρμα κορόιδα έτσι. Πώς σας τα πουλάτε καν αυτά? Τι να σου πω. Ευτυχώς κάνω εγώ καλό marketing εδώ πέρα. Όντως, όντως. Ρε φίλε, 2.000 ευρώ κινητά πουλάτε. Πάτε καλά. Πρέπει να διατηρήσουμε ένα lifestyle. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να πω και πόσο κάνει το λάπτοπ έτσι. Ευτυχώς που δεν το είπα. 10.000 ευρώ δεν θα μας πιστέψει κανένας. Γι' αυτό δεν το λέμε. Ναι, άσε. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να πεις και εκείνο το adapter από Type-C, το κάνει σε Lightning. Δε, σιγά μου τους το πω ρε, αυτό είναι πολύ φθηνό, άστο. Ό,τι θες. Θα το βρούνε μόνοι τους στα καταστήματα, δεν χρειάζεται. Καλά που να μάθουν ότι το iPhone μας κοστίζει 100 ευρώ να το φτιάξουμε. Εντάξει ρε φίλε, όσο πάνε τα χρόνια ανεβαίνουν οι τιμές. Ναι, ναι, ναι. Έλα πάμε με τα χιλιάρικα που τους κλέβουμε να αγοράσουμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Κάτσε να πάρω το κινητό μου. Κερνάς. Ναι ρε, άραξε. Ωραίος.